ορίσατε στο κανάλι μου, παλαιοί και καινούργιοι συνδρομητές. Είμαι η Ιωάννα Σχοινά, για τους καινούργιους και για τους παλιούς της παρέας. Πού να με αναγνωρίσετε, παιδιά μου, αγαπημένα, με αυτή την αλλαγή που έχω κάνει. Τις αγαπώ τις αλλαγές. Τις αγαπώ πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα στα χρώματά μου. Εύχομαι να με ακούτε καλά. Τώρα μπορεί να με ακούτε λίγο καλύτερα με το μικρόφωνο πιο προσταμένο. Έλεγα λοιπόν, πού να με αναγνωρίσετε, παιδιά μου αγαπημένα, με τα σκούρα μαλλιά, με τις αφέλειες. Αφέλειες έχω να κόψω από το σχολείο, θυμάμαι, εκείνα τα μαύρα χρόνια, τα κατατρεγμένα που δεν υπήρχε δυνατότητα να έχεις βούρτσα, να γυρίσεις αφέλειες, να τις φτιάξεις. Ήταν πάντα ένα φουντωτό καρέ, και λέγοντας φουντωτό μιλάμε για εδώ κατάσταση εκεί, και μία φουντωτή φράτζα, κατσαρωμένη από τα διαλύματα, χαμός. Τώρα όμως που μεγαλώσαμε, μπορούμε να τα κάνουμε όλα πολύ καλύτερα. Θα πάω να κάνω μια κερατίνη για να στέκεται το μαλλί όπως πρέπει. Γιατί το βλέπω ότι θα φάω μεγάλη ταλαιπώρια. Δεν λέμε και αυτά. Καφέ κρατάω, τον τίτλο τον είδατε. Έχουμε να μιλήσουμε για πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Ειδικά σήμερα, πάντα θα σας μιλάω για αγαπημένα προϊόντα, επιλογές έτσι πολύ ωραίες και όλα αυτά. Πάντα με διακατέχει μια χαρά γιατί είναι πολύ αγαπημένα. Αλλά σήμερα θεωρώ ότι είναι από τις top φορές, δηλαδή θα μιλήσουμε για 5 τόσο πολύ αγαπημένα προϊόντα κάτω από 5 ευρώ ή στα 5 ευρώ just. Αχ, γι' αυτό μην καθυστερούμε. Πάρτε τον καφέ σας, πάρτε το ροφημά σας, βάλτε την καλή σας διάθεση, πείτε μου αν σας αρέσουν τα μαλλιά μου, αν με έχετε συνηθίσει, αν δεν με έχετε συνηθίσει ακόμη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να κάνετε follow στο Instagram, γιατί πλέον το έχω αποφασίσει και ήδη το κάνω πράξη. Σας ανεβάζω πάρα πολύ συχνά make-up tutorials, πολλά μακιγιάζ, πολλά unboxing. Θέλω να γεμίσουμε αυτό το account με χρώμα, με look διαφορετικά, με πολλά ωραία πράγματα, και έχω ήδη ξεκινήσει να το κάνω πράξη αυτό. Οπότε, ό,τι δεν μπορούμε να δούμε εδώ λίγο χρόνου, το βλέπουμε οπωσδήποτε στο Instagram, και διαφορετικά πράγματα από ό,τι βλέπουμε στο κανάλι, δεν βλέπουμε τα ίδια. Οπότε, follow στο Instagram. Αγαπημένο θέμα λοιπόν για σήμερα είναι τα 5 καλύτερα, δικά μου καλύτερα προϊόντα κάτω από 5 ευρώ ή ακριβώς στα 5 ευρώ. Θα ξεκινήσω από τις βλεφαρίδες που φοράω και σήμερα, είναι από την Elixir. Και κοστίζουν, παιδιά, μόλις 3,90€. Ούτε καν 4 ευρώ. Όπως νομίζω το βλέπετε κι εσείς, είναι μια πάρα πολύ ωραία βλεφαρίδα. Εξαιρετικά εύκολη στο να τη βάλεις. Δεν παιδεύεσαι καθόλου. Η συσκευασία δεν περιλαμβάνει, βέβαια, κόλλα. Δηλαδή, ακόμη και τη μικρή κόλλα που νομίζω βρίσκουμε στις Golden Rose της βλεφαρίδας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά πραγματικά είναι μια υπέροχη βλεφαρίδα, έχει προφανώς διάφορα μεγέθη, δεν έχει μόνο ένα μέγεθος. Εγώ σήμερα φοράω την 705, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα link φυσικά θα σας τα αφήσω στο description box. Και πραγματικά για την τιμή τους, το αποτέλεσμα που βγάζουν είναι εξαιρετικό. Εγώ με μια πολύ καλή διαχείριση, δηλαδή ένα πολύ καλό καθαρισμό και μια πολύ καλή συντήρηση γενικότερα στις βλεφαρίδες, δηλαδή αν δεν τις τραβάω απότομα, άτσαλα, γιατί μιλάμε προφανώς για μια οικονομική βλεφαρίδα. Οπότε αν δεν τις τραβάω άτσαλα, αν καθαρίζω καλά τις κόλλες, αν τις τοποθετώ σωστά, μπορώ να τις φορέσω φυσικά και παραπάνω από μία και δύο φορές. Δεν ταλαιπωρούνται δηλαδή πάρα πολύ εύκολα, αλλά όπως σας είπα θέλει λίγο έτσι προσεκτικές κινήσεις. Άρα λοιπόν μπορούμε να επενδύσουμε σε μία πιο οικονομική βλεφαρίδα και σε μία πάρα πολύ καλή κόλλα, γιατί το σημαντικότερο όλων θεωρώ είναι η κόλλα μας. Αφού αν έχουμε μια πάρα πολύ καλή κόλλα, η βλεφαρίδα μένει όπως πρέπει στο μάτι μας χωρίς να έχουμε κανένα θέμα. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές, είναι σχεδόν άκαμπτες, οπότε δεν τοποθετούνται εύκολα στα μάτια, σύντοτε μπορεί να μας ενοχλήσουν, σύντοτε μπορούν να βγουν όσο καλή και αν είναι η κόλλα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον για τις βλεφαρίδες που σας μιλάω εγώ σήμερα, που είναι της Elixir, είναι πάρα πολύ ωραίες, στέκονται πάρα πολύ όμορφα στο μάτι, δεν σε κουράζουν καθόλου, μα καθόλου, οπότε με μια πάρα πολύ καλή κόλλα δεν έχεις κανένα θέμα. Εγώ χρησιμοποιώ την κόλλα από την Ardell, όπως σας έχω πει αρκετές φορές, οπότε και στο προηγούμενο μακιγιάζ νομίζω είχαμε δει, αν δεν κάνω λάθος, και τις βλεφαρίδες και την κόλλα, νομίζω κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, 99% τις είχαμε δει όμως,
και στην εφαρμογή τους. Με μια καλή κόλλα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία και οικονομική επιλογή αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα διαφορετικό look. Τώρα ούτως ή άλλως κάνουμε και focus στα μάτια, καθώς η μάσκα δεν μας επιτρέπει δυστυχώς στην κανονική μας ζωή, πέραν των βίντεο, των φωτογραφίσεων και όλα αυτά, να φοράμε ενδεχομένως πάρα πολύ όταν ακραγιών, όσο σταθερά και αν είναι, καθώς πάντα υπάρχει το άγχος μη λερωθούμε λόγω της μάσκας. Τουλάχιστον προσωπικά, δυστυχώς επιλέγω κατά κύριο λόγο νούντα αποχρώσεις στα χείλη, ώστε και να λερωθώ από τη μάσκα, ακόμη και αν είναι σταθερό το κραγιόν, να μην βγαίνω καραγκιόζης. Καθώς αν φορούσα ένα τέτοιο κραγιόν, πάντα θα είχα το άγχος ότι γύρω-γύρω κάτι θα έβγαινε, όσο και αν ήταν σταθερό το κραγιόν. Άρα λοιπόν, αφού επενδύουμε σε γενευτικό βλέμμα, ενδεχομένως σε smoky eyes, να βάλουμε λίγο γλυτεράκι αυτές τις μέρες και όλες να κάνουμε κάτι διαφορετικό, η βλεφαρίδα μας μπορεί να είναι στα 390 από την Elixir και πάρα πολύ ωραία επιλογή. Πάμε τώρα σε αγαπημένη Makeup Academy που μας δίνει τόσες όμορφες επιλογές σε μολύβια χιλιών και σε μολύβια ματιών πάρα πολύ οικονομικά. 2,5 και 3 ευρώ έχουν αντίστοιχα τα μολύβια παιδιά της MUA σε σούπερ αποχρώσεις. Εγώ την χάνω να τα έχω όλα τα μολύβια τους, όλα, και σε χείλη και σε μάτια. Έχω μερικά εδώ στα χέρια μου, δεν τα έχω ανοίξει όλα, ορισμένα τα έχω σαν backup για να τα, μόλις μου τελειώσει κάποιο, να μην ξεμείνω από κανένα. Κάποια τα έχω στο μπουντουάρ μου, σε αυτά που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, οπότε τα έχω γενικά μοιρασμένα σε συρτάρια και όλα αυτά. Θέλω να σας δείξω όμως ότι έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Για τα χείλη έχει εκπληκτικά ροζ, super nude, η απόχρωση sincere, ένα εξαιρετικό καφέ που λατρεύω είναι η απόχρωση obsession, η TLC είναι εξαιρετική, που είναι τα λίγο πιο ροζ. Τώρα μάλιστα αυτήν την περίοδο έχει και το limited edition πακετάκι που νομίζω είχαμε δει στο περασμένο πακέτο, παρένθεση αυτή, εκτός του βίντεο με τα 5 under 5 euros. Έχει ένα πολύ ωραίο limited edition λοιπόν πακέτο με το heartfelt. Το heartfelt νομίζω είναι το κραγιονάκι, το διπλό και το μολύβι χιλιών. Αναζητήστε το, 5,5 ευρώ έχει το πακέτο, συν 50 λεπτά. Ένα πολύ γλυκό καραμελάκι χάρτινο. Στο προηγούμενο βίντεο με το μακιγιάζ σας το είχα δείξει σε εφαρμογή και όλο το κραγιόν αυτό. Παρένθεση αυτή. Γενικότερα λατρεύω όλα τα μολύβια της Makeup Academy. Δεν υπάρχει ένα μολύβι που να μην μου αρέσει, δεν υπάρχει ένα μολύβι που να μην το έχω βολευτεί. Αυτό που λέω πάντα και στη δουλειά μου είναι ότι τα μολύβια χιλιών της έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα, γράφουν μοναδικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ακόμη και σαν ένα ματ κραγιόν, δηλαδή μπορείς να γεμίσεις τα χείλη σου υπέροχα. Πες ρε παιδί μου, δεν έχεις πάρα πολλά χρήματα και δεν μπορείς να πάρεις και μολύβι και κραγιόν, δεν ξέρω εγώ και τι άλλο, είναι πολλές υποχρεώσεις σου. Μπορείς να πάρεις με 2,5 ευρώ ένα μολύβι χιλιών, 2-3 μολύβι χιλιών και να γεμίσεις τα χείλη σου και να είναι το πιο ωραίο αποτέλεσμα σαν να φοράς ματ κραγιόν. Αν επιλέξετε να κάνετε κάτι τέτοιο, βέβαια, προσωπικά θα σας πρότεινα να έχετε ένα απλό λιποζάμ, ένα απλό ενυδατικό μπάλμ χιλιών, όποιο θέλετε εσείς, ώστε τα χιλάκια σας να είναι τόσο όσο ενυδατωμένα για να μην πέσει πάρα πολύ σκληρό το μολύβι, καθώς δεν πάει να είναι ένα μολύβι χιλιών. Έτσι δεν μιλάμε για ένα κραγιόν που είναι μια ενυδατική φόρμουλα είτε έτσι είτε αλλιώς, οπότε θέλει μια καλή ενυδάτωση. Εκπληκτικά μολύβια χιλιών και εκπληκτικά μολύβια ματιών. Είναι σταθερά όσο πρέπει. Κάποιοι δεν νομίζω ότι ακούτε και το σκυλούκο μας. Είναι χαμούλη σήμερα. Η Ήβα μας έχει ένα μεσογειακό τεμπεραμέντο ο σκυλούκος μας, οπότε μπορείτε να την ακούτε κάπου στο βάθος. Σίγουρα περνάει μέσα από το μικρόφωνο η μαγική αυτή φωνούλα. Έλεγα λοιπόν ότι τα μολύβια ματιών της MUA γράφουν πάρα πολύ ωραία. Είναι σταθερά τόσο όσο, αν θέλετε ένα πολύ... Μόλις που να ξεκινήσω, δεν την πιάνει να καμπιστεί, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν θέλετε ένα πολύ πιο σταθερό μολύβι, θα σας πρότεινα να δοκιμάσετε τη σειρά των Shadow Liners της MUA, τα οποία είναι στα 8 ευρώ βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ σταθερά μολύβια. Τα συγκεκριμένα που είναι στα 3 ευρώ, μπορώ να σας πω ότι είναι αξιοπρεπέστατα, τιμιότατα, σε πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις επίσης, έχει μαύρο φυσικά, έχει ένα πολύ ωραίο μπλε, γκρι, το dusk, είναι πολύ γλυκιά σαν απόχρωση. Γενικότερα μπορούμε να βρούμε πληθώρα χρωμάτων, πραγματικά πληθώρα χρωμάτων, υπερπληθώρα και σε χείλη και σε μάτια, σε πάρα πολύ ωραία τιμή, γι' αυτό και τα αγαπώ, γι' αυτό και σας τα προτείνω. Όπως επίσης μένω σε MUA, εξαιρετικά είναι και τα οικονομικά κραγιόν τους που είναι στα 3 ευρώ το ένα, είναι η οικονομική σειρά σε matte αλλά και satin lipsticks. Καφέ και λίγο καφέ, τα λέω μονορούφι σήμερα, δεν με έχει πιάσει. Κρεμώδες τους αποχρώσεις, τα satin lipsticks, η αλήθεια είναι
πως έχουν επιλέξει να είναι τα λίγο πιο έντονα χρώματα, τα πιο, ίσως κάποια φωτεινά, φουξία, κοραλί, πιο καλοκαιρινά. Έχουν ένα πλούσιο κρεμόδες τελείωμα, τα χείλη φαίνονται, αν αγαπάτε δηλαδή τα satin lipsticks θα τα λατρέψετε, γιατί έχουν ένα πολύ πλούσιο, ωραίο, λαμπερό χρώμα για τα χείλη μας. Και τα matte lipsticks βέβαια, είναι matte κραγιόν τα οποία δεν αφυτατώνουν καθόλου τα χείλη, έχουν ένα αποτέλεσμα mousse, suede μαζί, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι μαλακά όσο πρέπει. Χρώματα πάρα πολύ ωραία, έχει εξαιρετικά, το Heartbreaker θυμάμαι είναι από τα αγαπημένα μου, έτσι πιο κόκκινα χρώματα, έχει ωραία nude χρώματα, το Mystique, εγώ ενδεικτικά, τώρα θα σας δείξω, έχω κάποιες αποχρώσεις, αλλά σας έχω πάρει λίγο μονότερμα, αυτή είναι η απόχρωση από τα Satin Lipsticks, η απόχρωση Deja Vu, θα την, πώς το πάει, Deja Vu. Θα το βάλω για να δω, νομίζω έτσι είμαστε καλά να σας τα δείχνω, οπότε θα κάνω μία οριζόντια για εμένα γραμμούλα με την απόχρωση Deja Vu που είναι πάρα πολύ ωραία, είναι στην κατηγορία των Satin Lipsticks, έχει αυτό το πολύ 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 πλούσιο χρώμα. Σε σάτιν να δω τι άλλο έχω εδώ κοντά μου, έτσι για να δείτε λίγο. Αυτό είναι matte, αυτό είναι σάτιν και είναι η απόχρωση TLC. Λίγο πιο ήρεμη, πιο γλυκιά, πιο nude. Θα τη βάλω ακριβώς από κάτω. Πάρα πάρα πολύ γλυκιά απόχρωση. Στα κρεμόδι πάντα κραγιόν της MUA με τα 3 ευρώ. Και αυτό που λέω πάντα, παιδιά μου αγαπημένα, είναι ότι η MUA, ο λόγος που έχει κρατήσει αυτή τη σειρά στα 3 ευρώ και δεν την έχει ανεβάσει, είναι το γεγονός ότι μιλάμε για μια πάρα πάρα πολύ απλή συσκευασία, πλαστική, χωρίς να έχει κάτι τρελό. Έχει επενδύσει σε μια πιο καλή συσκευασία στα matte, στα lipstick, τα smooth matte finish που έχει, την λίγο πιο, έτσι, πιο looks σειρά της. Οπότε αυτή είναι μια οικονομική σειρά, ξεκάθαρα λόγω συσκευασίας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εξαιρετική, τα χρώματά τους είναι εξαιρετικά, οπότε αξίζει να δοκιμάσετε έστω και μια απόχρωση. Τώρα εγώ στα matte κραγιόν έχω και την απόχρωση Obsession, που είναι η καφέ απόχρωση, που πολύ συχνά και στη δουλειά μου ζητάνε καφέ χρώματα, έτσι, αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το καφέ το matte, όπως σας είπα είναι ένα matte πάρα πολύ ωραίο. Έχουν πολύ ωραία διάρκεια επίσης να σας πω, δεν είναι σαφώς ανεξίτηλα, αλλά στα 3 ευρώ παίρνεις ένα ποιοτικό προϊόν, ένα ωραίο προϊόν, από μια πολύ ωραία εταιρεία, ξέρεις δηλαδή ψωνίσεις, δεν ψωνίσεις κάτι, no name, έχει την υπογραφή της Makeup Academy και πραγματικά ο μοναδικός λόγος που δίνεις 3 ευρώ είναι το γεγονός ότι μιλάς για μια απλή μαύρη πλαστική συσκευασία που εν τέλει δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει πάντα, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές. Εδώ δεν ενδιαφέρει εμένα που έχω και στολίδι το μπουντουάρ και μου αρέσει να έχω κοσμηματάκια, σε εισαγωγικά κοσμηματάκια, εννοώ προϊόντα μακιγιάζ τα οποία θα κοσμούν το μπουντουάρ μου. Δεν έχω και εγώ θέμα, δηλαδή που είμαι λίγο τρελή μου αυτά, να έχω απλά κραγιόν. Οπότε πολύ περισσότερο στην καθημερινότητά μας, θέλω να πω, μία κοπέλα που δεν έχει τη μούρλα τη δική μου, θέλει απλά να έχει 2-3-4 κραγιόν για κάθε περίσταση, ας πούμε, για να μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραία κραγιόν για να γεμίσετε τον SSR σας, καθώς 3 ευρώ πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγα για το προϊόν που παίρνεις πάντα με την υπογραφή της Makeup Academy. Τώρα, φεύγουμε σε Mon Rêve, μία εταιρεία που έχω λατρέψει επίσης, είναι από τις πολύ αγαπημένες μου. MUA Mon Rêve είναι από τις πάρα πάρα πολύ αγαπημένες μου εταιρείες. Την έχω λατρέψει λοιπόν τη Mon Rêve γιατί έχει επίσης πάρα πολύ ποιοτικά καλλυντικά. Πολύ ποιοτικά καλλυντικά. Αν δεν το γνωρίζετε, η Mon Rêve ανήκει στον όμιλο Hellenica που ανήκει επίσης η Seventeen, η Radiant και η Lorvaine για τα μαλάκια μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί βεληνικές μιλάμε. Υπάρχει ένα background δηλαδή από πίσω, θέλω να πω. Δεν είναι μια εταιρεία ό,τι να είναι. Και προσφέρει λοιπόν σε όλους εμάς τους καταναλωτές πάρα πολύ ωραία προϊόντα μακιγιάζ σε πάρα πολύ ωραίες τιμούλες. Θα τη δούμε πολλές φορές, να ξέρετε, τη Mon Rêve στο κανάλι και όχι μόνο στο κανάλι, γιατί τις αξίζει πραγματικά. Σήμερα όμως μιλάμε για τα top 5 δικά μου, top 5 αγαπημένα κάτω από 5 ευρώ. Να σας πω ότι έχω βάλει τα κραγιόν τη σειρά των matte lipsticks
της Mon Rev, των Matte Lips της Mon Rev, είναι στα 4,90 και είναι, παιδιά, εξαιρετικά υγρά matte κραγιόν, με πάρα πολύ ωραία διάρκεια, με ποικιλία σε χρώματα, έχει φοβερά nude αν τα αγαπάτε, πολύ ωραία κόκκινα, αξεπέραστα κόκκινα, δύο αποχρώσεις πιο σήμερη στα χείλη, μία φωτεινή κόκκινη γιορτινή και άλλη μία η οποία είναι λίγο πιο χρυσή μπρονζέ, φοβερή. Τα θυμάμαι όλα ένα-ένα γιατί όπως έχω πει επανειλημμένως και εδώ και στο Instagram, η δουλειά μου είναι τέτοια που μου επιτρέπει να έχω άμεση πρόσβαση σε όλο το stand της Mon Rev, οπότε έχω καθημερινή επαφή και τρίβη με τα προϊόντα της εταιρείας και τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και τα έχω αγαπήσει ακόμη περισσότερο. Οπότε λοιπόν είναι ένα υγρό κραγιόν μόλις τα 4,90 σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις, πολύ ωραίο απλικατέρ, απλώνεται βουτυρένια, δεν είναι ανεξίτηλο, ωστόσο έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Θα το δεις δηλαδή στη χαρτοπετσέτα σου, στο ποτηράκι σου, αλλά δεν θα το δεις να σου φεύγει καταρχήν άτσαλα. Δεν θα μου τζουρώνεσαι άσχημα. Δεν θα σου αφυδατώνει τα χείλη. Απλώνεται σαν μους, σαν βουτυράκι. Έχει πολύ όμορφο τελείωμα, γλυκό ματ τελείωμα, όχι άγριο ματ τελείωμα. Προφανώς δεν κάνει κομματάκια και είναι μόλις στα 4,90, νομίζω ότι έχω πει όλα, τα αγαπώ. Η Mon Rev έχει ακόμη μια σειρά με ματ κραγιόν, την σειρά των Inky Lips που έχει 5,40, οπότε δεν τα εντάσω στα μέχρι 5 ευρώ, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ σωστή σε αυτά που σας λέω. Είναι μέχρι 5 ευρώ σήμερα τα 5 καλύτερα τα δικά μου, οπότε θα μείνω στη σειρά με τα Matte Lips της Mon Rev, τα οποία είναι απλά εξαιρετικά. Θα σας δείξω τώρα, καταρχήν το έχω πει πάρα πολλές φορές, την απόχρωση 1, η οποία είναι η αγαπημένη μου, η πολύ αγαπημένη μου nude επιλογή. Είναι ένα nude το οποίο ενδεχομένως εδώ να σας φανεί πάρα πολύ ανοιχτό, αλλά καμία σχέση. Παιδιά, αυτό που λέω πάντα είναι ότι είναι το πιο ωραίο nude που έχω αυτή τη στιγμή στη συλλογή μου. Είναι το nude που φοράω σχεδόν κάθε μέρα. Αν εξαιρέσεις το αγαπημένο καραμελάκι της MUA που μου έχει δώσει δύο φοβερές αποχρώσεις, εννοώ δύο ίδια προϊόντα στην ίδια απόχρωση, αλλά μπορώ να τα φοράω είτε σε συνδυασμό είτε ξεχωριστά, σας μπέρδεψα λίγο. Το nude που φοράω κατά κύριο λόγο είναι αυτό, η απόχρωση 1 από τα Matte Lips Mon Rev και η απόχρωση που μου δίνει, η Heartfelt που μου δίνει το καραμελάκι της MUA το γιορτινό. Θέλω να το δοκιμάσετε αν δεν τα έχετε δοκιμάσει και αν τα έχετε δοκιμάσει, πραγματικά θέλω να μου πείτε την άποψή σας κάτω από το βίντεο, να μου πείτε τη δική σας εντύπωση, τις δικές σας εντυπώσεις από αυτή τη σειρά της Mon Rev και αν και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι έχουμε την ίδια γνώμη, γιατί νομίζω ότι όλα τα κορίτσια ζητάμε τα ίδια πράγματα από τα κραγιόν μας, οπότε δεν νομίζω ότι διαφέρουν οι απόψεις μας. Ωστόσο θέλω πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας. Και κάπου εδώ λοιπόν θα σας πάω κλείνοντας στο τελευταίο προϊόν, παιδιά, το οποίο μάλλον το έχω στα empties, κατέβασα τα empties και να το βρω, αλλά είναι κούτα μέχρι πάνω, οπότε πρέπει να κάνουμε και empties, να ξέρετε, και δεν το βρήκα πουθενά. Είμαστε πάλι στη Mon Rev, αλλά αυτή τη φορά έχω την Take Me Up μασκάρα, τη black, τη μαύρη. Η ίδια σειρά έχει και καφέ μάσκαρα, δεν την έχω δοκιμάσει στις λεφαρίδες μου για να σας πω το αποτέλεσμά της, αν είναι το ίδιο με τις μαύρες, αλλά η μαύρη που έχω δοκιμάσει, τα σπάει. Είναι μία μάσκαρα που σου δίνει όγκο και όταν σου λέω ότι δίνει όγκο, όχι βλακίες, σας κάνει τόσο πλούσιες, πυκνές και γυριστές τις βλεφαρίδες σου, που θα γίνει η αγαπημένη σου μάσκαρα. Πιστέψτε μου ότι αυτή τη στιγμή, ακριβώς απέναντι από εμένα, αν υπήρχε δυνατότητα να γυρίσει η κάμερα, που δεν υπάρχει, μία καμερούλα, έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας οι άνθρωποι εδώ πέρα. Αν υπήρχε όμως η δυνατότητα να γυρίσει αυτή η κάμερα και να δείτε πίσω τι γίνεται, έχω πάρα πολλές μάσκαρες ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Θα μετρήσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και μία που φοράω 10, έχω 10 μάσκαρες ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, ότι ο πύχης ανεβαίνει πάρα πολύ. Δοκιμάζω συνέχεια προϊόντα, οπότε έχω εικόνα από πολλά αντίστοιχα προϊόντα και μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη χαρά και παρησία ότι στα 5 ευρώ μόνο η μάσκαρα της Mon Rev Take Me Up είναι απλά εξαιρετική.
στα empty, επειδή δεν έχω το βουρτσάκι και προσπαθώ να απολογηθώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω να σας δείξω πώς είναι το βουρτσάκι. Το link φυσικά το βρείτε από κάτω, οπότε θα δείτε περίπου πώς είναι αυτή η μάσκαρα. Στα empty που θα την έχω βρει, γιατί πρέπει να ήταν στον πάτο του κουτιού και δεν είχα το περιθώριο του χρόνου να τα ψαχουλέψω όλα. Έβγαλα τα μισά έξω, δεν τη βρήκα πουθενά. Πρέπει να είναι εντελώς κάτω να έχει πέσει. Στα empty λοιπόν θα σας τη δείξω και θα σας υπενθυμίσω αυτό το βίντεο. Είναι μια φοβερή μάσκαρα. Αν θέλεις όγκο στις βλεφαρίδες σου, πραγματικό όγκο στις βλεφαρίδες σου, από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, θέλω να τη δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Αυτά λοιπόν είναι τα δικά μου μέχρι στιγμής, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, αγαπημένα, 5 αγαπημένα προϊόντα μακιγιάς κάτω από 5 ευρώ και μέχρι τα 5 ευρώ, προϊόντα που αγαπώ, που επιλέγω, που μου έχουν τελειώσει και σίγουρα θα ξανααγοράσω, όπως είναι η μάσκαρα. Και σε έχω τόσες ανοιχτές. Εγώ πάλι σε αυτή θέλω να πάω, μου λείπει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Είναι μεσημέρι, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, και έξω γίνεται χαμούλης. Που υπό κανονικές συνθήκες, σε τούτη την ήρεμη γειτονιά που βιώνω και επιβιώνω και διαβιώνω, έπρεπε να έχει πάρα πολύ ησυχία, αλλά έξω γίνεται της τρελής. Γι' αυτό γαυγίζει και η Ήβα μας. Και μόλις τελειώσει το βίντεο, θα υπάρξει η νεκρική σιγή έξω από αυτό το σπίτι. Κατάδια Θεέ. Αχ. Προσπαθήσω να ηρεμήσω. Τώρα στο κλείσιμο, δηλαδή, να έχω εκνευρισμό. Αν είναι δυνατόν. Αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μας για αυτή την εβδομάδα. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Δεν είναι το τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Νομίζω θα επιδιώξω να μην είναι το τελευταίο βίντεο. Εύχομαι να τα καταφέρω. Δεν θα δεσμευτώ, γιατί όταν δεσμεύομαι, και σίγουρα το παθαίνετε κι εσείς, κάτι γίνεται και στραβώνει. Οπότε θα πω ότι θέτω την πρόθεση να μην είναι το τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Δεν ξεχάσετε να μου πείτε για το καινούριο look, να μου πείτε αν σας αρέσει, πώς σας φαίνεται, πώς γράφει στην κάμερα, πώς είναι σαν χρώμα, πώς είναι η αφέλεια. Μου έχετε πει πάρα πολλές φορές να κόψω αφέλειες, φρατζούλα και όλα αυτά, οπότε το έκανα. Το μόνο που μένει είναι η κερατίνη για να σωθώ, αλήθεια να σωθώ, να μην έχω αυτό το άγχος με την πρέσα όλη την ώρα να καίω τα μαλλιά μου. Με τις αφέλειες φυσικά μπροστά να κάθονται λίγο πιο σωστά, να μην είναι ανώμαλο τοπίο, γιατί κάθε πρωί μου φαντάζεσαι ότι βγαίνω έτσι από τον ύπνο. Είναι έτσι η φράντζα προς τα πάνω, αριστερά και δεξιά, τι μια τρέλα. Είμαι ένα όνειρο τα πρωινά όταν σηκώνομαι. Οπότε λοιπόν μια κερατίνη πάντα σώζει την κατάσταση. Αυτά είχα να σας πω. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram, Twitter, blog αλλά και TikTok, που είναι όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες που πάντα τα λέμε με πολύ αγάπη. Αν θέλετε την προσωπική μου έτσι άποψη, θα σας έλεγα να με ακολουθήσετε πιο πολύ στο Instagram. Και στο TikTok που κάνω πολλά τρελά. Αλλά στο Instagram πρώτα απ' όλα, γιατί εκεί έχουμε πολλά unboxings. Κάθε Παρασκευή σας κάνω Instagram unboxing στα stories και είναι πάρα πολύ ωραία και τα αγαπάτε, όσοι με ακολουθείτε το ξέρετε. Θα σας έλεγα πιο πολύ λοιπόν το Instagram, μακιγιάς, giveaways, έχουμε πολλά ωραία. Οπότε, follow στο Instagram. Θα το πούμε πάλι λοιπόν, πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε την επόμενη Κυριακή, την επόμενη εβδομάδα στις 3 η ώρα. Αν και το πρόγραμμά μου την εβδομάδα που μας έρχεται θα είναι αρκετά πιεσμένο και θα δουλεύω και απογεύματα, οπότε θα δω πότε θα ξεκλέψω χρόνο για να σας γυρίσω βίντεο, θα τον βρω εγώ αυτό το χρόνο, κάτι θα κάνω. Σίγιο λοιπόν την επόμενη Κυριακή, στις 3 η ώρα σταθερά, έκλεισε η κάμερα, μας πρόδωσε. Μέχρι λοιπόν την επόμενη Κυριακή, εγώ τι κάνω πάντα, σας γλυκοφιλώ εδώ και 8 νομίζω χρόνια. Έτσι θα κάνω και σήμερα, σας γλυκοφιλώ. Μουά. Γεια σας!